Υπόθηκε πως έκαναν unfollow μεταξύ τους δύο πολύ πολύ επιστήθειες φίλες από ό,τι θυμάμαι στο παρελθόν. Ποιες είναι? Η Σύση Χριστίδου με την Έλλη την Κοκκίνη. Μεγαλοεπιστήθειες. Δεν ήταν στο σπίτι της Έλλης που μαγείρευε η Έλλη και ήταν 30 άτομα παρέα. Κάθε Χριστούγεννα υπάρχει το θέμα με μία Παύλοβα, το οποίο Μπράβο, αυτή την Παύλοβα θυμάμαι. Το εξής. Κάθε Χριστούγεννα η Έλλη, κάθε πρωτοχρονιά, μαγειρεύει για τους φίλους της. Ναι. Μια Παύλοβα. Αυτό το ξέρω κι εγώ. Μια Παύλοβα που να φτάσει. Ναι, και Νάνση μου έκανε φωτογραφία και η Έλλη με την ποδιά μετά. Ναι, η Έλλη με την ποδιά. Το κορίτσι είναι πάρα πολύ νοικοκυρά. Είναι. Μένει στα νότια. Χρόνια τώρα το κάνει. Αυτό το ξέρω κι εγώ. Χρόνια τώρα. Η καμπούρη, η κόμπου, είναι με το σπαγιά του δέντρου που κάνει. Ναι, αντασύ ο Παύλος, γιατί ο Παύλος είναι... Η Τζένι Μπότσι. Γιατί η Τζένι και ο Παύλος. Τους μισούς που έχεις πει τους κάνει μπλοκ. Ωραία. Γι' αυτό δεν έχεις δει στα stories ότι όλοι μαζί κάνανε παρέα και ήταν τα Χριστούγεννα σε πολύ ωραίο κλίμα ο Παύλος και η Τζένι έχουν χτίσει το γιο της Έλλης. Η Έλλη είναι πολύ συναισθηματική. Είναι καρκίνος, είναι πολύ συναισθηματική. Δένεται πάρα πολύ με τους ανθρώπους. Και είναι και πολύ χαμηλό. Ναι. Και είναι ένα κορίτσι που δεν κάνει ίντριγκες, δεν απασχολεί. Δεν έχουμε δει ποτέ να κάνει φιωριτούρες και να σου πω κάτι. Και εσύ είσαι Χριστίδου Παρθένος. Είναι και είναι συναισθηματική επίσης. Όχι, αλλά εσύ δεν είναι το ίδιο. Είναι Παρθενάκι. Υπομένει, αλλά άμα εκραγεί. Δεν έγινε κάτι και εξεράγει. Όχι, ρε παιδιά, ξέρω εγώ τι λέτε, μωρέ. Δεν ξέρω τι λέτε, δεν ξέρω καν το θέμα. Αλήθεια, είμαι στο ραδιόφωνο. Εγώ είμαι στο ραδιόφωνο, δουλεύω και εκεί. Έχετε με τα ελάχιστα χρήματα. Κούτσα. Το θέμα είναι ότι πέρσι τα Χριστούγεννα, όλο αυτό το τραπέζι δεν ήταν σε όλο αυτό το πολύ φιλικό κλίμα. Δεν έγινε το τραπέζι πέρσι. Έγινε το τραπέζι. Το κλίμα δεν ήταν τόσο. Η Σύση ήτανε. Η Σύση νομίζω πως δεν ήταν. Τσακωθήκαν στο τραπέζι. Δεν πιστεύω να μάλλον για τίποτα χαρτιά που για την Παύλοβα λες να τσακώθηκαν, άμα δεν ήταν καλή μαρέγκα. Ποιος είπε η περισσότερη από αυτή την παρέα, δηλαδή ο Σταματόλογος, με ποιον έχει πάει. Δεν τη φέρνει την Παύλοβα κάποιος, παιδιά. Η Παύλοβα Σταματόλογα. Σταματοπούλοβα. Υπάρχει ένα θέμα που θέλουμε να πούμε. Μπλοκ. Άμα να αφήσουμε το κορίτσι να φύγει. Το θέμα είναι ότι το παιδί της Έλλης το έχει βαφτίσει ο Παύλος μαζί με την Τζένι, την Μπότσι. Νομίζω ότι ο ρόλος του Παύλου είναι λίγο περίεργος γιατί είναι στη μέση. Έχει βαφτίσει και το παιδί τη Σύση. Ρε, γιατί μαλώσανε, ξέρουμε. Γιατί δεν έχει σπίτι μου, και κάθε φορά εκεί πάμε να καταλάβουμε, σκάσε ένα καινούριο όνομα. Έσκασε και Τζένι Μπότσι με τον Μπαρμπαρούση. Με τον Μπαρμπαγιάννη. Τη λαμπάδα στο παιδί, ποιο την πάει, Ρενάνση. Τη λαμπάδα την πάει κανονικά κάθε Πάσχα η Τζένι μαζί με τον Παύλο. Νομίζω ότι πέρυσι το Πάσχα την πήγε μόνο η Τζένι τη λαμπάδα. Άρα μάλλον με τον Παύλο. Δεν έχουν μαλώσει. Μήπως πήγε η Τζένι τη λαμπάδα και ο Παύλος πήρε το φυτίλι. Γιατί με αγκαλιάζεις τώρα, να σου πω κάτι τώρα στα σοβαρά. Πολύ αυτή την παρέα. Δηλαδή... Ποια σοβαρά, έχεις καταλάβει κάτι. Ναι, κατάλαβα ότι από όλη αυτή την παρέα οι μόνες που έμειναν φίλες τελικά είναι η Έλλη Κοκκίνου με την Τζένι Μπότσι που πάει και τη λαμπάδα. Ναι, και ούτε ο Παύλος μιλάει, ούτε η Σύση μιλάει. Το θέμα είναι ότι δεν μιλάει και η Έλλη γιατί είναι χαμηλών τόνων και δεν παίρνει θέση για το τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Το κορίτσι θέλει τώρα τα βαντούρια, θέλει την ηρεμία τη. Εγώ στηρίζω την Έλλη γιατί είναι φίλη μου. Ξέρουμε γιατί μαλώσανε, ρε παιδάκι. Μα ποιο να έχει μαλώσει. Ναι, αλλά παιδιά, να σα πω κάτι. Η Σύση είναι ευαίσθητη γιατί είναι Παρθένος. Εγώ ξέρω γιατί, αλλά δεν μπορώ να πω. Επίστω! Όχι, δεν μπορώ να πω. Επίστω! Μα τόση ώρα δεν μα έχει πει τίποτα. Ένα ρούχο τη Νάνση ήθελα να δω. Καλά, θέλετε. Ξέρω εγώ. Επειδή εμένα με αγώνει αυτό, γιατί είμαι και μάνα, την πάει Τζένι Μπότσι. Ναι. Μα η Τζένι είναι ψυχάρα, έτσι κι αλλιώ. Θα μάλλονε ποτέ. Κάντε ρεπορτάζ, γελάτε πάλι. Δημοσιογράφη τη πλάκα να μου κάνετε εδώ πέρα. Είναι ρεπορτάζ αυτά. Είσαι δημοσιογράφο. Φέρτε θέματα. καλά, εντάξει. Είμαι χάλια, ε. Μπορούμε να δούμε τον Αρθέα που, που το πάμε και το φέρνουμε σκαλέτα μα εδώ και μια εβδομάδα, σα παρακαλώ.